Τα αναπτυξιακά έργα που χρειάζονται χρηματοδότηση εξέτασαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με απαλωτριώσεις για τις οποίες ο Δήμος έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές, όπως και το έργο της διάνοιξης της οδού Πόντου, για το οποίο ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια. Δεσμεύτηκα αυτός ο διάβλος επικοινωνίας που ούτως ή άλλως προϋπήρχε να εξακολουθήσει να υφίσταται και στο μέλλον. Έτσι ώστε μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση των όποιων περιορισμένων πόρων διαθέτουμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα ακόμα περισσότερο και εδώ στο Δήμο Καλαμαριάς. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες, με στοχευμένες πολιτικές, πέραν και πάνω όλων αυτών που ούτως ή άλλως αναλαμβάνουμε, έτσι ώστε να σταθούμε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε Δήμο ο οποίος έχει περισσότερες δυσκολίες, προκειμένου να εξέλθουμε με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές οικονομικές συνέπειες από μια νέα εξωγενή κρίση, την ενεργειακή κρίση και κατ' επέκταση τον πληθωρισμό. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Καλαμαριά. Αναδείξαμε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Καλαμαριά. Δεν είναι άλλα από τα γνωστά τοπικά ζητήματα, τη διάνοιξη της Πόντου, ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει ο Δήμος Καλαμαριάς έναντι κάποιων απαλωτριώσεων και άλλα μικρότερα ζητήματα, τα οποία όμως σε συνεργασία με τον Υπουργό, μιας και έχουμε αποδείξει και οι δύο ότι με την δουλειά μας προχωρούμε. Νωρίτερα ο Υπουργός επισκέφθηκε την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Καλαμαριά, όπου είχε συνάντηση με στελέχη του κόμματος.